Πού τον κόβανε τον καπνό. Τώρα. Τώρα χαβάνια, είχαν χαβάνια. Τώρα, όχι, όταν σε είχε το εργοστάσιο, δεν έχει άλλο. Όχι, αυτοί οι καπνιστές με τα φυλάδι. Α, το μαχαίρι. Μια σανίδα και το μαχαίρι και τον έκοβε σαν μουσείο. Ήταν ο καπνός χλουρός. Όχι χλουρός, νοπός. Χλουρός είναι αυτός. Νοπός. Ναι, νοπός. Να είχε ρίξει δροσά, αλλά συνήθως τον έπαιρναν, έβρεχαν ένα ρούχο και τον εντύλιανε και τον έφτιαχναν, γιατί δεν μπορούσε να περιμένει ένας... Από το ξυλοκουμένο, χοντροκουμένο, πώς... Αυτά όπως ήθελε καθένας. Όχι όπως, όπως μπορούσε. Ήταν άλλοι μερακλείδες που τον έφτιαχναν όπως το χαβάνι. Ήταν άλλοι και ήταν κι άλλοι ακόμα που καπνίζανε, έπαιρναν το καλοκαίρι λίγο καπνό, τον έτρεπαν έτσι τσιγάρο και τον έτρεπαν στα χέρια και έφτιαχναν τσιγάρο. Αυτό είναι πάλι ζήτημα. Τον τοποθετούσαν, ήταν καπνοσακούλες. Βέβαια και μερικές. Δερμάτινες. Άλλωστε οι δερμάτινες τώρα βγήκε τον άειλο, είχαν ένα άειλο. Ήταν και σακούλα ήταν ένα δείγμα. Σου λέει τη σακούλα έχει, την έβγαζε για επίδειξη. Είχε σχέδιο. Αφέρ. Επίδειξη, σαν να είσαι τώρα, τι να σου πω. Να είσαι κάτι και θέλει να κάνεις επίδειξη. Ναι. Να είσαι ένα κινητό παραδειγματικά, το σκάρικε. Άλλος το έχει απλό πεταμένο τζέπα, άλλος το έχει περιποιημένο ή ξέρω εγώ ένα... Πρόλαβες εσύ να μασάνε καπνό ή την εμμυρίζουν τον καπνό μόνο. Όχι, όχι. Αυτό δεν το ξέρω αυτό. Λένε, αλλά εγώ δεν το έχω ιδέα αυτό. Αλλά συνήθως εδώ δεν το έκαναμε γιατί είχαμε τα καλύτερα καπνά στο ξερόμερο. Το άνθρωπο στο ξερομέρο έλεγαν. Και ο κόσμος έφτιανε τσιγάρο, δεν καθόταν να το καπνί, να το κάνει στο τόπο. Δεν ξέρω γιατί. Να το βάνει έρθα. Χρησιμοποιούσατε το καπνό για φάρμακο. Πολλές φορές κόβουν πήγαινες, χτύπαγες ή κόβουν τα του χέρι. Τα έβαζες καπνό πάνω όπως βάζεις τώρα ξέρω τι. Ενώπινα ή κάνεις σωρό. Τότε σκαπνό. Με συγχωρείς για φέραμε κατούρμα. Κατούρα το εκεί ή βάλε καπνό πάνω ένα παιδί για να... Κάνα τραγούδια του καπνού, έχει βγει. Δεν ξέρω, Βερχιστακή ήταν, είχαν τα λόγω, όταν έφτασε στις κοινωνίες άρχισε να, ο καπνός να πηγαίνει στην άκρα. Εγώ λίγα χρόνια τον δούλεψα να έχει ζήτηση ο καπνός, μετά άρχισε. Σου είπα, άρχισαν οι πρόορες συντάξεις. Άρχισαν επιδοτήσεις για να τα παρατήσεις. Σου είπα, το καπνός πρώτα ήταν ένα καλό εισόδημα και ειδικά στους εμάς χωριάτες εκεί. Ήταν και τα χωριά που είχαν νερό ακόμα, σου λέω, ήταν κόσμος φόρτανε με τα λεφτά τότε. Ποιο καπνό θα προτιμούσες να κάνεις, το Τσιμπέιλ ή το Βιρτζίνιο ή το... Κοίτα το Βιρτζίνιο, το αυτά θέλουν, θα τα βάλεις στο φούρνο, θέλεις, θέλουν έξοδα. Το Τσιμπέλι, το Μυρωδάτο που είχαν κάπου, το Μυρωδάτο ήταν ένα Μυρωδάτο Αγρινιού που λέγεται, το φύλλο ήταν γυμνό στην αρχή. Στην αρχή και, ο κόσμος το φτιάχναν παστάλια από λίγα, διάλεγαν τα καλά φύλλα και είχε μεγάλη αξία, πολύ μεγάλη, πλήρωνε, είχε όλος ο κόσμος δουλειά, έβλεπες οι γυναίκες, τα βάζαν σε κάποιο μέρος να δροσιστεί και τη νύχτα οι γυναίκες δούλευαν, τα φτιάχναν παστάλια και είχε δουλειά όλο, οι γυναίκες είχε, δεν υπήρχε ανεργία, πώς το λένε, δούλευαν, σε παρακάλαγαν για να δουλεύει, έλα και σε μένα σου έλεγαν, στις γυναίκες, γιατί συνήθως αυτές τις δουλειές τις έκαναν οι γυναίκες. Αλλά εγώ προτιμούσα το Τσιμπέλι, το, πάλι το, αυτό το Μυρωδάτο σούπα. Η καβάλα, το καβαλιώτικο που έλεγαν τότε, είχε μικρό φύλλο που έπρεπε να φτιάσεις 10 φύλλα να κάνεις ενώ σου τώρα τόσο μεγάλο φύλλο και 10 φύλλα απ' τα άλλα έφτιανες ένα τέτοιο και τα κιλά ήταν πενταπλάσιο απ' τα άλλο. Εγώ πάντοτε από μικρός ο πατέρας με αυτό, οικογενειακή παράδοση, το Τσιμπέλι.
Αρχή να σου πω, κάποτε όταν γύρισανε, ο πατέρας μου είχε ένα φίλο που έπαιζαν αντιπρόσωπο των εμπόρων, Παπαστράτου, Καζάκος λέγονταν. Και έρχονταν και του λέει, βρέκαλε έτσι, να του γύριζαν τα καπνά, τα τσιμπέλια, τα γύριζαν σε καβάλες όλα. Βρέκαλε έτσι, το καλό που σου θέλω, εσύ δεν θα πειράξεις, και αν δεν θα πειράξεις το τσιμπέλι. Και αν μπορέσεις να μεγαλώσεις την αδειά σου. Τι λέω ρε, για να άρχισε εσύ να τον υπέρεις και να μην τον θέλεις κιόλας, να μην πατάς το λαιμό εσύ. Σε άλλες φορές μπορείς σε κουρόιδευα τώρα, γιατί έπαιζαν αδελωτή, έπαιζαν κουλτσίνα που ήταν τότε, έπαιζαν με τον πατέρα μου. Σε άλλες φορές μπορεί να σε κουρόιδευα, αυτή τη φορά μιλάω σοβαρά, λέει. Ο πατέρας τον άκουσε και έκανε και επέκταση. Σε δυο χρόνια, τον πρώτο χρόνο πήραν αυτοί, πήραν πολύ καλή για τιμή. Τον άλλο χρόνο, εγώ από το τρίτο, το τέταρτο να δείτε τα αυτά. Και ήρθε η δικτακτορία και πήγανε τα χωριά αυτά από κάτω, πήγανε εδώ στην Μπορνιά. Και περίμενε πέρα κάποιος πατακός, πέρα όπως τον έλεγαν, και τους ζήτησανε να πάρουν και αυτοί άδεια. Λέει, αφού είμαστε γειτόνι, ίδια ποιότητα έχει μαχαιρά, αυτούς τα ίδια χωράφια. Σε έδωσε να καλλιεργήσουν αυτό, αλλά με χαμηλότερη τιμή. Και θέλω που δεν μπορούσε να ουρλιάνε. Όπως ήθελαν σε έκαναν. Όπως και τώρα κάνεις καλαμπόκι και δεν έχει τιμή. Πας στα χορτάρια. Πιάνεις χορτάρια, τον άλλο χρόνο δεν έχει. Το εμπόριο κάνει όλοι αυτό όπως θέλει. Το φτωχό να έτσι τον έκανε. Μέρα καλή δεν βλέπει χρυσάκι.